Ξεκινάμε το τρίτο κύκλο με ένα ε, θέμα το οποίο έχει έτσι καλλιώς επικαιρότητα. Διαχρονικά έχει βέβαια αξία και ε, έχει επικαιρότητα, θα δούμε ίσως στο τέλος της συζήτησης για ποιο λόγο. Να ξεκινήσω, νομίζω ότι μάλλον οποιοδήποτε θέμα και αν πραγματευόμαστε έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε την αποσαφήνιση των ενιών τις οποίες χρησιμοποιούμε. Άρα επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με αυτό, να προσπαθήσω δηλαδή να ξεκαθαρίσω ορισμένες έννοιες προκειμένου μετά να μπούμε στην ε, θεωρητική συζήτηση. Ε, το, ο εμπεριαλισμός χαρακτηρίστηκε από το Λένιν ως στάδιο, οπότε μία πρώτη ερώτηση που αναφύεται είναι τι ακριβώς είναι το στάδιο εντός ενός κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού. Το στάδιο θα λέγαμε τα στάδια ή το στάδιο είναι χρονικές ζώνες μέσα σε ένα κοινωνικο-οικονομικό σχηματισμό, όπου διακρίνονται σε σχέση με τα προηγούμενα ή από τα επόμενα, γιατί υπάρχουν νέα ποιοτικά στοιχεία εντός τους. Θα το λέγαμε έτσι σε, με όρους φιλοσοφίας, ότι συσσωρεύονται στο προηγούμενο στάδιο κάποιες ποσοτικές αλλαγές, τέτοιες που κάποια στιγμή οδηγούν και σε μια νέα ποιότητα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι βασική έννοια που χρησιμοποιούμε για το στάδιο του υπεριαλισμού, στον καπιταλισμό, είναι το μονοπόλιο. Οπότε ένα δεύτερο ερώτημα που αναφύεται είναι τι ακριβώ εννοούμε όταν λέμε μονοπόλιο. Το μονοπόλιο ή τα μονοπόλια είναι μεγάλες εταιρείε ή ενώσει εταιρεών που έχουν τη δυνατότητα να κυριαρχούν στην παραγωγή των προϊόντων τα οποία παράγουν και μάλιστα συνδέονται με το μονοπωλιακό υπερκέρδος, όπου η μο μονοπωλιακό υπερκέρδος είναι το κέρδος που είναι πάνω από το μέσο όρο, να το πούμε έτσι λίγο απλοϊκά, του κέρδους που εξασφαλίζεται από μικρότερα μη μονοπωλιακά κεφάλαια. Έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν αυτό το μονοπωλιακό υπερκέρδος, γιατί έχουν στα χέρια τους και την πρωτοπορία των νέων τεχνολογιών, και γιατί έχουν μεθόδους ε, απόσπασης της υπεραξίας πιο επιτυχής σε σχέση με μικρότερα κεφάλαια κτλ. Ε, μάλιστα στον καπιταλισμό διακρίνονται δύο στάδια, αυτό του μη μονοπωλιακού καπιταλισμού ή αλλιώς ελεύθερου ανταγωνισμού. Πρόκειται για το στάδιο όπου υπάρχουν μονοπώλια, να μην γίνει παρανοής ότι δεν υπάρχουν, αλλά ακόμα δεν έχουν αποκτήσει την κυρίαρχη οικονομική, τον κυρίαρχο οικονομικό ρόλο που αποκτούν στη συνέχεια. Και το ε, προμονοπολιακό στάδιο δίνει στη συνέχεια του το μονοπολιακό στάδιο ή αλλιώ συμπεριαλισμό, όπου τα μονοπόλια πια πλέον κυριαρχούν στην οικονομική ζωή του καπιταλισμού. Ανοίγω μια παρένθεση. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με την περιοδολόγηση του καπιταλισμού. Δηλαδή, πώ, με ποια κριτήρια, ποια κριτήρια χρησιμοποιούμε για να διακρίνουμε στάδια ή φάσει εντό του καπιταλισμού. Θα μπορούσε κα, κάποιο να χρησιμοποιήσει μια πλειάδα κριτηρίων. Αναφέρω χαρακτηριστικά, αν, χα, αν χρησιμοποιήσει ως κριτήριο α, τους τρόπους διαχείρισης θα μπορούσε να διακρίνει μέσα στον καπιταλισμό ε, τέσσερις φάσεις. Η πρώτη είναι η φάση του μερκαντιλισμού, η δεύτερη είναι της φιλελεύθερης διαχείρισης, η τρίτη φάση είναι αυτή που ακολούθησε με τα πολεμικά το α, λεγόμενο Κενσιανό μοντέλο και η τέταρτη φάση που ξεκινάει την α, δεκαετία του 70 είναι το νεοφιλελεύθερο μοντέλο διαχείρισης που σήμερα υπάρχει και εφαρμόζεται. Ή ε, θα μπορούσε κάποιος να διακρίνει, ο Λένι το είχε κάνει για παράδειγμα, να, να διακρίνει περιόδους μέσα στον καπιταλισμό με βάση την ανάπτυξη των εθνικοαστικών κινημάτων. Μια εποχή που αυτά βρίσκονταν σε μία έκρηξη, ε, σε μία άνοιξη θα το λέγαμε έτσι λίγο γλαφυρά, ε, όπου ε, κατακτιόταν η εθνική ανεξαρτησία χωρών και στη συνέχεια αυτό κόπασε ή τέλος πάντων έγινε σε περιορισμένα πλαίσια Εν πάση περιπτώσει, στη δική μα την περίπτωση, χρησιμοποιούμε για την περιοδολόγηση του καπιταλισμού στα δύο στάδια που προανέφερα, τόσο το προμονοπολιακό όσο και το μονοπολιακό, χρησιμοποιούμε ω κριτήριο τη συγκέντρωση του κεφαλαίου και τα ποιοτικά αποτελέσματα αυτή τη συγκέντρωση. Θα δούμε στη συνέχεια τι ακριβώ εννοούμε. Έχει πολύ μεγάλη αξία όμως να δούμε για ποιο λόγο ενώ τα μονοπολια υπήρχαν μέσα στον καπιταλισμό αλλά δεν είχαν κυρίαρχο ρόλο, για ποιο λόγο τον απέκτησαν σε κάποια χρονική στιγμή. Στα τέλη του 19ου αιώνα έχουμε πολύ σοβαρές τεχνολογικές εξελίξεις. Α, αναφέρω χαρακτηριστικά ότι υπάρχει πια, εφευρίσκεται η ψικάμινος Μαρτέν η οποία βοήθουσε πολύ στην παραγωγή του ατσαλιού. Είχαμε εμφάνιση ψυκαμίνων με την δυνατότητα 24 ώρες λειτουργίας. Λειτουργούσαν πια σε 24 ώρη βάση. Δημιουργούνται πια ισχυρά σφυριά ατμού στη βιομηχανία. Έχουμε πολύ σοβαρή εξέλιξη της χημικής βιομηχανίας, την εμφάνιση του τηλεφώνου, τη χρησιμοποίηση μηχανών εσωτερικής καύσης, την επεξεργασία του πετρελαίου, την την προώθηση της αυτοκινητοβιομηχανίας και άλλες πολλές, εν πάση περιπτώσει, τεχνολογικές εξελίξεις. Ταυτόχρονα με αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις έχουμε και αλλαγές σε κλαδικό επίπεδο. Μέχρι εκείνη τη φάση, δηλαδή χοντρικά να το πω στα μέσα του 19ου αιώνα, τον πρώτο λόγο σε επίπεδο βιομηχανίας τον έχει η φαντουργία. Η φαντουργία αφήνει σιγά σιγά τη θέση της σε πιο βαριές μορφές βιομηχανίας, όπως οι μηχανοκατασκευές και η μεταλλουργία. Αυτή είναι η πρώτη σοβαρή εξέλιξη. Καταλαβαίνουμε εδώ ότι την δυνατότητα να χειριστούν τις νέες τεχνολογίες την έχουν πρώτα και κύρια τα πιο ισχυρά κεφάλαια. Και αυτό τους δίνει μία επιπλέον ισχύ στη μετέπειτα παραγωγική διαδικασία. Το δεύτερο σοβαρό γεγονός που σημειώνεται στα τέλη του 19ου αιώνα είναι η πρώτη σοβαρή κρίση του καπιταλισμού. Κρίση υπερσυσσόρευσης όπως συνηθίζουμε να λέμε. Η κρίση αυτή εκδηλώνεται το 1873 και ο κύκλος της κλείνει το 1895. Δηλαδή, από άποψη χρόνου, χρονικής διάρκειας, είναι μια μεγάλη κρίση. Σημειώνεται στα κυριότερα κέντρα του καπιταλισμού, στην Γερμανία, στις Ηνωμένε Πολιτείε, στην Αυστρία κτλ. Σημειώνεται, σημειώνεται μια σειρά από χρηματιστηριακά κράχ σε όλη την, σε όλη την υφήλιο. Όπω ε, όπως επίσης έχουμε σοβαρή πτώση της τιμής των προϊόντων και σοβαρή πτώση των, εξαγω... Των προϊόντων. Η κρίση όμως, όπως έχει δείξει η ίδια η εμπειρία, σημαίνει στο τέλος της ένα πράγμα. Ότι μετά την κρίση σημειώνεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση και συγκεντρωπίση του κεφαλαίου. Ακριβώς το ίδιο συνέβη και στην δεύτερη σοβαρή κρίση το 1929. Είναι δηλαδή η περίοδος που παρόλο υπάρχουν πολύ έντονα κρισιακά φαινόμενα, πρώτα και κύρια προφανώς την κρίση την πληρώνει η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, όμως αυτό ίσως και ένα μέρος του κεφαλαίου, όμως τελικά η κρίση λειτουργεί υπέρ των πιο ισχυρών ε, κεφαλαίων. Ακριβώς αυτές οι δύο εξελίξεις, δηλαδή το προχώρημα των νέων τεχνολογιών, η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και η πρώτη κρίση του καπιταλισμού είναι αυτή που οδηγεί στην ενδυνάμωση των ήδη ε, υπαρκτών μονοπωλίων. Όμως η ισχύ που, που συσσωρεύεται στα χέρια του, η οικονομική ισχύ, είναι πλέον άνευ προηγουμένου. Και ακριβώς αυτή η ισχύ η ισχύς που συσσωρεύεται στα χέρια τους τους δίνει και άλλη ε, οικονομική και πολιτική κατεπέκταση διάσταση. Ε, έτσι λοιπόν στα τέλη του 19ου και αρχές αυγή του 20ου αιώνα ε, ανατέλουν τα μονοπόλια ω η καθοριστική οικονομική δύναμη μέσα στο καπιταλιστικό πλαίσιο. Έτσι αφήνει την ιστορία σιγά σιγά το προμονοπολιακό στάδιο και πάμε στο μονοπολιακό στάδιο. Μέσα στο μονοπολιακό στάδιο ταυτόχρονα δημιουργείται, εμφανίζεται μάλλον μια φάση, όχι στάδιο, ε, η φάση του κρατικομονοπολιακού καπιταλισμού. Πρόκειται για έναν όρο που το χρησιμοποίησε ο ίδιο ο Λένιν και ο οποίο όρο ήθελε να περιγράψει τη συνύφανση, τη σύμπλεξη, την ένωση, τη συνένωση με πιο έντονο τρόπο πλέον των μονοπωλίων και του κράτου. Τα κράτη γίνονται στα, στην πραγματικότητα υπηρέτε των μονοπωλιακών συμφερόντων. Εδώ, επειδή υπάρχει ε, κάποιε φορέ παρανόηση ανάμεσα στη σχέση των μονοπωλίων και των κρατών, θα σα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, σύγχρονο απόσπασμα. Είναι από τον Ματιέ Πιγκά, αυτός υπήρξε διευθυντή της Λαζάρτ, και έγραψε ένα βιβλίο που σχετικά πρόσφατα δημοσιεύτηκε με τον τίτλο Εγκόμιο τη Μη κανονικότητας». Αυτό λοιπόν γράφει σε κάποια στιγμή ότι ο πόλεμο, εννοεί ο οικονομικό πόλεμο, έχει ω στόχο να θέσει την οικονομία στην υπηρεσία κάποιου πολιτικού σχεδίου. Αυτό μπορεί να είναι η υπεράσπιση κάποιων οχυρών θέσεων, θέσει εργασία ή κομμάτια από την πίτα τη αγορά, η απόκτηση πόρων ή τεχνογνωσία, η κατοχύρωση τη πολιτισμική ή τεχνολογική κυριαρχία ή ακόμα και η εδραίωση τη επιρροή κάποιου κράτου είναι ο, πόλεμο της, οικονομία της οικονομίας, συνεχίζει ο Πιγκάς. Στον πόλεμο αυτόν, εδώ είναι η κρίσιμη, το κρίσιμο σημείο, εμπόλεμα μέρη είναι τα κράτη, όπλα οι επιχειρήσεις και θύματα οι άνεργοι. Κάνει ακριβώ, το διάβασε γιατί κάνει ακριβώς αντιστροφή της πραγματικότητας. Λέει χαρακτηριστικά ότι εμπόλεμα μέρη είναι τα κράτη και όπλα οι επιχειρήσεις. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Εδώ τα εμπόλεμα κράτη είναι οι επιχειρήσεις και το εργαλείο είναι το κράτος. Παρό το γεγονός ότι διατηρεί τη σχετική του αυτοτέλεια. Αλλά μιλάμε για το κυρίαρχο ρόλο στο δίπολο αυτό μονοπωλίων. Καθώς όμως η καινούργια πραγματικότητα αναδύεται, καθώς πια εμφανίζεται το μονοπωλιακό στάδιο, είναι λογικό οι δημοσιολόγοι εκείνης της εποχής να επιχειρούν και τις πρώτες θεωρητικές προσεγγίσεις. Να, δούνε, να ψηλαφίσουν ακριβώς αυτή την πραγματικότητα, να δούνε τι ακριβώς είναι το μονοπόλιο και τι ακριβώς είναι ο μονοπωλιακό καπιταλισμός. Την πρώτη πολύ σοβαρή απόπειρα την έχουμε από, τη, από τον Χόμψον με το έργο του Ουιμπεριαλισμό, που γράφεται το 1902. Στο έργο, ο, ο Χόμψον, να πούμε ότι ήταν εκπρόσωπο του αστικού ρεφορμισμού. Αυτό δηλαδή, κατά κύριο λόγο. Κατά βάση, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις στο έργο του. Η μία είναι σωστή. Μιλάει για τα παρασυντικά φαινόμενα που υπάρχουν πλέον στον καπιταλισμό και σωστά τα εντοπίζει. Η δεύτερη επισήμανσή του, όμως είναι λανθασμένη θεωρεί ότι ο υπεριαλισμό είναι απλώ μια λάθο επιλογή από άποψη πολιτική. Δεν μπορεί δηλαδή να δει, αδυνατή να δει, ότι ο υπεριαλισμό είναι μια αντικειμενική εξέλιξη μέσα στον καπιταλισμό. Και γι' αυτό απλώ τον θεωρεί ω μια στρέβλωση τη πολιτική. Η δεύτερη απόπειρα που δεν είναι τόσο γνωστή, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι αξιόλογη, είναι του Λαφάργκ. Ο Λαφάργκ, ως γνωστό, ήταν ο γαμπρός του Μάρξ που γράφει το 1903 το έργο «Τα Αμερικανικά Trust. Οι παρατηρήσεις του για το ρόλο των μονοπωλίων είναι πάρα πολύ εύστοχες. Θεωρεί δηλαδή ότι τα μονοπόλια διεισδύουν καθολικά στη ζωή του ανθρώπου και καθορίζουν, την καθορίζουν τελικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η τρίτη σοβαρή θεωρητική απόπειρα είναι από του Χίλφερντίνγκ. Ο Χίλφερντίνγκ γράφει το 1910 το έργο «Το Χρηματιστικό Κεφάλαιο» όπου ενώ ε, έχει πάρα πολύ χρήσιμες ε, παρατηρήσεις ε, για την εξέλιξη του νέου σταδίου και την εμφάνισή του, ξεφεύγει από μια, ας το πούμε έτσι, κλασική μαρξιστική ανάλυση και από τη σφαίρα της παραγωγής που είναι η καρδιά, ας το πούμε έτσι, της οικονομικής κίνησης, μεταθέτει το βάρος της μελέτης του στη σφαίρα του χρηματοπιστωτικού τομέα, της πίστης δηλαδή, όπως λέμε ε, συνήθως. À, τέταρτη απόπειρα, έμεση θα λέγαμε, είναι, από αυτή, είναι αυτή από την Λούξεμπουργκ που το 1913 γράφει το έργο της «Η συσσώρευση του κεφαλαίου». Η αυτό το έργο αμφισβητεί κάποια εδάφια του μαρξικού έργου από το κεφάλαιο και μιλάει, μάλλον προσπαθεί να εξηγήσει για ποιο λόγο εξάγεται το κεφάλαιο, έξω από, τα, από τον εθνοκρατικό σχηματισμό. Καταλήγει βέβαια σε λανθασμένα συμπεράσματα. Γιατί το συμπέρασμά της, το πολιτικό συμπέρασμά της είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή το κεφάλαιο ασφικτιά και δεν μπορεί να λειτουργήσει εντός του εθνοκρατικού σχηματισμού και βγαίνει έξω για να μπορεί να λειτουργήσει, αυτό έχει κάποια στιγμή όρια, όπως λέει η ίδια, άρα αυτό θα σημάνει τελικά την κατάρρευση του καπιταλισμού. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη και μάλλον ούτε θα συμβεί με αυτόν τον τρόπο. Πέμπτη Α, θεωρητική προσέγγιση ήταν από τον Γκάουτσκι. Το 1914 γράφει ένα άρθρο του με τον τίτλο «Ουλτραϊμπεριαλισμός». Είναι ένα κείμενο θα, για το οποίο θα αναφερθούμε σε λίγο, γιατί ο Λένιν ε, ε, αφιέρωσε μεγάλη κομμάτι του έργου του ε, ε, στην κριτική απέναντι στον Γκάουτσκι. Οπότε προς το παρόν το λέω μόνο ως τίτλο. Επόμενη απόπειρα είναι από τον Μπουχάριν, όπου γράφει το έργο του «Ημπεριαλισμός και παγκόσμια οικονομία» το 1916. Είναι ένα έργο το οποίο είναι αξιοσημείωτο γιατί έχει μαζέψει με πολύ μεγάλο, μεγάλη προσήλωση και με σοβαρά μεθοδολογικά εργαλεία οικονομικά στοιχεία εκείνης της εποχής και προσπαθεί έτσι με λεπτομέρειες να περιγράψει αυτό το νέο στάδιο και μάλιστα είναι ένα έργο το οποίο το προλόγησε ο Λένιν. Προφανώ όμω το Λένιν, αυτό είναι η δική μου εκτίμηση, ίσω και δεν τον ικανοποίησε ε, απόλυτα. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο έγραψε και το δικό του στη συνέχεια το 1916. Να, δούμε, να πούμε δύο λόγια γιατί έχει σημασία πόσο Λένιν εργάστηκε για, τη, για το συγκεκριμένο έργο του. Πρώτα απ' όλα βεβαίως πρέπει να πούμε ότι από το 1895 ως το 1915 υπάρχει μια πλειάδα άρθρων, άρθρων όχι βιβλίων, τα οποία ψηλαφούν ακριβώς αυτό το αντικείμενο, το αντικείμενο του υπεριαλισμού. Μπορεί κάποιος να τα βρει στα άπαντα εφόσον τα έχει βεβαίως. Ε, στην πραγματικότητα ετοιμάζει το έδαφος ε, για, να, για να έχει ένα θεωρητικό καταστάλεγμα. Το, το 1915 ο λενιν βρίσκεται στην Ελβετία και μαζεύει πάρα πολύ υλικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχε στη διάθεσή του, σχετικά με τον υπεριαλισμό εννοώ, στη διάθεσή του 148 βιβλία και 232 άρθρα. Με αυτό το υλικό δεν γράφει τον υπεριαλισμό, γράφει τα τετράδια για τον υπεριαλισμό, που είναι στην πραγματικότητα οι σημειώσει, ένα τεράστιο σκελετό για το επόμενο θεωρητικό του καταστάλλαγμα που είναι το γνωστό του έργο και το οποίο γράφτηκε τον Ιου... από τον Γενάρη μέχρι τον Ιούνιο του 1916. Ο Ιμπεριαλισμό, ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού. Ποια είναι τα βασικά σημεία του έργου του Λένιν. Εδώ θα σα κουράσω λίγο, θα διαβάσω όχι μεγάλα κείμενα, μικρά είναι, αλλά για να μην την αδικήσω τον Λένιν, θα πρέπει να τον αποδώσουμε με τα ίδια του τα λόγια. Το ένα πρώτο βασικό ε, σημείο το οποίο πραγματεύεται είναι τα μονοπώλια. για τα, όσον αφορά λοιπόν τα μονοπώλια γράφει το εξή. Λέει, η τεράστια ανάπτυξη της βιομηχανίας και το εξαιρετικά γοργό προτσές συγκέντρωσης της παραγωγής σε όλο και μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές ιδιότητες του καπιταλισμού. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ότι η μισή σχεδόν παραγωγή όλων των επιχειρήσεων τη χώρα βρίσκεται βασικά στα χέρια του 1 εκατοστού του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων. Περιγράφει στην πραγματικότητα το μονοπόλιο με ένα πολύ εύστοχο και συμπυκνωμένο τρόπο. Και μάλιστα λέει, συνεχίζει και λέει, αυτή η μετατροπή του συναγωνισμού σε μονοπόλιο αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα, αν όχι το σπουδαιότερο, φαινόμενο τη οικονομία του νεότατου καπιταλισμού και μάλιστα στη συνέχεια διευκρινίζει α, και την ιστορική τους διαδρομή. Λέει χαρακτηριστικά. Ποια είναι η ιστορική όμως διαδρομή των μονοπωλίων. Η πραγματική αρχή των σύγχρονων μονοπωλίων τοποθετείται το πολύ στη δεκαετία του 1860-1870. Η βασική ιστορία έχει ως εξής. Πρώτον, από το 1860 ως το 1870... Και από το 1870 έως το 1880 έχουμε την ανώτερη βαθμίδα ανάπτυξη του ελεύθερου συναγωνισμού. Τα μονοπόλια, λέει ο Λένιν, δεν είναι παραέμβρια που μόλις διακρίνονται. Δεύτερον, ύστερα από την κρίση του 1873, αυτή που αναφέραμε και εμείς πριν από λίγο, μακρόχρονη περίοδο ανάπτυξη των καρτέλ, που αποτελούν όμως εξαίρεση, έχουμε τη δεύτερη φάση. Και τρίτον, η άνοδος στα τέλη του 19ου αιώνα και η κρίση του 1900-1903. Τα καρτέλ, συνεχίζει ο Λένιν, γίνονται μία από τις βάσεις όλης της οικονομικής ζωής ο καπιταλισμός μετατρέπεται σε υπεριαλισμό. Το δεύτερο σημείο στο οποίο δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα ο Λένιν στη μελέτη του για το νέο στάδιο είναι οι τράπεζες. Όσον αφορά λοιπόν τις τράπεζες γράφει το εξή. Στο βαθμό που αναπτύσσεται η τραπεζική δραστηριότητα και συγκεντρώνεται σε λίγα ιδρύματα, οι τράπεζε μετεξελίσσονται από τον μετριόφρονα ρόλο των μεσολαβητών σε πανίσχυρους μονοπολιτές που διαθέτουν σχεδόν όλο το χρηματικό κεφάλαιο του συνόλου των καπιταλιστών και των μικρονικοκυρέων, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των μέσων παραγωγής και των πηγών πρώτων υλών σε μια δοσμένη χώρα ή σε μια ολόκληρη σειρά χωρών. Είναι φανερό, λέει σε άλλο σημείο ο Λένιν, συνεχίζοντας για τις τράπεζες, ότι η τράπεζα που βρίσκεται επικεφαλής μιας τέτοια ομάδας και έρχεται σε συμφωνίες με μισή 12 άλλες τράπεζες λίγο κατώτερες από αυτήν, για εξαιρετικά μεγάλες και επωφελείς χρηματιστικές πράξεις, όπως τα κρατικά δάνεια, έχει ξεπεράσει πια το ρόλο του μεσολαβητή και μετατράπηκε σε ένωση μιας χούφτας μονοπολιτών. Το τρίτο ζήτημα που φύγει ο Λέννη στη μελέτη του για το νέο στάδιο είναι αυτό του χρηματιστικού κεφαλαίου. Όσον αφορά το χρηματιστικό κεφάλαιο, λέει ότι στο νεότατο στάδιο του καπιταλισμού ένα νέο χαρακτηριστικό που αφορά τις τράπεζες είναι η σύμφυσή τους με το βιομηχανικό κεφάλαιο όσο για τη στενή σύνδεση, λέει ο Λένιν, ανάμεσα στις τράπεζες και τη βιομηχανία, σε αυτόν ακριβώς τον τομέα εκφράζεται ίσως με τον πιο παραστατικό τρόπο ο καινούριο ρόλος των τραπεζών. Τέταρτο σημείο που, αφορά, που απασχολεί τον Λένιν είναι η εξαγωγή του κεφαλαίου. Γράφει λοιπόν για την εξαγωγή του κεφαλαίου τα εξή. Στο, κατόφλι του 20ου αιώνα βλέπουμε να δημιουργούνται άλλου είδους μονοπώλια. Πρώτο, μονοπωλιακές ενώσεις των καπιταλιστών σε όλες τις χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού. Δεύτερο, μονοπωλιακή θέση λίγων πλουσιότερων χωρών, όπου η συσσόρευση του κεφαλαίου πήρε γιγάντιες διαστάσεις. Δημιουργήθηκε ένα τεράστιο περίσευμα κεφαλαίου στις, προηγμου... προηγμένες χώρες. Η ανάγκη της εξαγωγής κεφαλαίου, συνεχίζει ο Λένιν, δημιουργείται από το γεγονός ότι σε μερικές χώρες ο καπιταλισμός έχει παραοριμάσει και για το κεφάλαιο δεν υπάρχει πεδίο για επικερδή τοποθέτηση. Το επόμενο που απασχόλησε το Λένιν είχε να κάνει με το μοίρασμα του κόσμου, όπου γράφει χαρακτηριστικά «Οι μονοπωλιακές ενώσεις των καπιταλιστών, τα καρτέλ, τα συνδικάτα, τα τραστ, μοιράζουν μεταξύ τους πριν από όλα την εσωτερική αγορά, κατακτώντας περισσότερο ή λιγότερο ολοκληρωμένα την παραγωγή της δοσμένης χώρας. Στις συνθήκες όμως του καπιταλισμού, η εσωτερική αγορά, η εσωτερικη αγορα συνδέεται αναπόφευκτα με την εξωτερική. Ο καπιταλισμό από καιρό έχει δημιουργήσει την παγκόσμια αγορά. Και στο μέτρο που αναπτυσσόταν η εξαγωγή του κεφαλαίου και απλώνονταν με κάθε τρόπο οι εξωτερικέ και οι απικιακέ σχέσει και οι σφαίρε επιρροή των πιο μεγάλων μονοπωλιακών ενώσεων, τα πράγματα τραβούσαν φυσιολογικά προ την παγκόσμια συνεννόηση ανάμεσά του προ τη δημιουργία διεθνών καρτέλ. Τέλο, αυτό που επίση απασχόλησε ε, το λένε είναι ότι σε αυτό το νέο σύστημα δεν έχουμε γενικώ ε, χώρες οι οποίε έχουν την ίδια ισχύ. Άλλωστε, έχοντα διατυπώσει το νόμο τη ανισόμετρη ανάπτυξη, που είναι ένα νόμο σύμφετος με τον καπιταλισμό, βάσει του οποίου υπάρχει διαβάθμιση στην πολιτική και οικονομική ισχύ των χωρών, είπε επίση το εξή. το οποίο δεν το έχω σημειώσει. Λοιπόν, <laughs> ε, δεν πειράζει, το λέω από μνήμης. Μίλησε για την ύπαρξη ε, διαβάθμισης χωρών, αναφέροντας ότι υπάρχουν οι υπεριαλιστικές χώρες, υπάρχουν οι απεικιοκρατούμενες και υπάρχουν, ε, είναι λέξη που χρησιμοποίησε ο ίδιος, και εξαρτημένες χώρες. Όπως και μίλησε για μια πλειάδα χωρών που, νομ, που, βρίσκονται ανάμεσα σε αυτές τις βασικές κατηγορίες και μπορεί να έχουν διαβαθμίσεις ανάμεσα σε αυτές τις τρεις βασικές κατηγορίες. Α, αφού λοιπόν προσέγγισε όλα αυτά τα νέα φαινόμενα, ε, διατύπωσε τρεις ορισμούς. Στον πρώτο ορισμό για τον υπεριαλισμό χρησιμοποιεί έναν ορισμό σε υψηλό πεδίο αφαίρεσης. Είναι ένας ορισμός της, μια γραμμή, της μιας γραμμής. Λέω ότι ο υπεριαλισμός είναι ο μονοπωλιακός καπιταλισμός. Τελεία. Επειδή όμως ήταν μεγάλος θεωρητικός και καταλαβαίνει ότι αυτό εγκυμονεί κινδύνους, εμπερικλεί κινδύνους και ότι μπορεί να γίνουν παρανοήσει. Λόγω του υψηλού πεδίου αφαίρεση, λέει ο ίδιο ότι ξέρω ότι οι ορισμοί, οι πολύ σύντομοι ορισμοί, έχουν ακριβώ αυτού του κινδύνου. Οπότε πηγαίνει σε έναν αναλυτικότερο α, ορισμό, τον δεύτερο ορισμό, τον γνωστό του ορισμό, που αποτελείται από πέντε άξονε. Λέει λοιπόν ότι ο υπεριαλισμό έχει τα εξή χαρακτηριστικά. Πρώτον, ότι το μονοπόλιο γίνεται κυρίαρχο στην οικονομική ζωή του καπιταλισμού. Δεύτερον, ότι το βιομηχανικό κεφάλαιο συνενώνεται με το τραπεζικό και συγκροτούν το χρηματιστικό κεφάλαιο. Τρίτον, ότι η εξαγωγή του κεφαλαίου πλέον αποκτά στις νέες συνθήκες μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με την εξαγωγή των εμπορευμάτων. Τέταρτον, ότι δημιουργούνται διεθνεί οργανώσεις καπιταλιστών οι οποίες μοιράζουν τον κόσμο. Και πέμπτον, ότι μέχρι τότε, το μέχρι τότε φαινόμενο τη απεικιοκρατία με τη μορφή που υπήρχε λαμβάνει πλέον, ε, παίρνει τέλος. Uh, ο τρίτο ορισμό του είναι ένα ορισμό που έχει κυρίω πολιτικό περιεχόμενο και μάλιστα είναι συχνά παρεξηγήσιμο, μπορεί να αποτελέσει και αντικείμενο συζήτηση μετά. Μιλάει uh, για, ένα, για, το, για, το, για, τον, για τη νέα φάση του καπιταλισμού, τον υπεριαλισμό και το χαρακτηρίζει ω τον καπιταλισμό που σαπίζει. Uh, ένα κομμάτι το προείπαμε πριν από λίγο, ένα κομμάτι του έργου του το αφαιρώνει στην, στην προσέγγιση του Καούτσκι. Ο Κάουτσκι ήταν ο ηγέτης, ένας από τους θεωρητικούς ηγέτες της δεύτερης διεθνούς, σοσιαλδημοκράτης, ο οποίος απεμπόλησε το, τη μαρξιστική πηξίδα, να το πω έτσι, και ήταν από τους βασικούς εκπροσώπους αυτού που στη συνέχεια ονομάστηκε σοσιαλδημοκρατία. Ο, ο Λένι, για να είναι δίκαιος μαζί του, αναφέρει και τον ίδιο τον ορισμό που παρέθεσε, ο, ο Κάουτσκι. Λέει λοιπόν ο Κάουτσκι, ο ορισμό του Κάουτσκι αυτό για τον υπεριαλισμό. Λέει λοιπόν το εξή. Ο υπεριαλισμό είναι προϊόν του πολύ αναπτυγμένου βιομηχανικού καπιταλισμού. Συνίσταται στην τάση κάθε βιομηχανικού καπιταλιστικού έθνου να προσαρτά ή να υποτάσσει όλο και μεγαλύτερε αγροτικέ περιοχέ, άσχετα από ποια έθνη τι κατοικούν. Ε, όταν, έλεγε, όταν αναφερόταν σε αγροτικέ περιοχέ, αναφερόταν σε κράτη τα οποία ακόμα δεν είχαν ανεπτυγμένε τι ε, καπιταλιστικέ σχέσει παραγωγή. Είχαν ακόμα τι φεουδαρχικέ σχέσει παραγωγή. Ο Λέν λοιπόν σε αυτή την, προσέ... την προσέγγιση του Κάουτσκι στέκεται σε... στα εξή σημεία. Και τον κρατικάρει στα εξή. Πρώτον, ε, λέει ότι είναι προβληματικό ε, προβληματικός ο ορισμός που δίνει ο Κάουτσκι σχετικά με τον υπεριαλισμό. Ε, και λέει χαρακτηριστικά, του απαντάει δηλαδή, Ο υπεριαλισμός είναι η τάση για προσαρτήσει να που καταλήγει το πολιτικό μέρος του ορισμού του Καουτσκι. Είναι σωστό, αλλά στο έπακρο ατελές. Γιατί πολιτικά ο υπεριαλισμός είναι γενικά η τάση προς τη βία και την αντίδραση. Εδώ όμως μας απασχολεί η οικονομική πλευρά της υπόθεσης που την έμπασε στον ορισμό του ίδιου ο Κάουτσκι. Τα λάθη του ορισμού του Κάουτσκι χτυπούν στα μάτια. Για τον υπεριαλισμό είναι χαρακτηριστικό ίσα ίσα όχι το βιομηχανικό, μα το χρηματιστικό κεφάλαιο. Αυτή είναι ακριβώς η κριτική ε, που απευθύνει σε σχέση με τον ορισμό του, του Κάουτσκι. Το δεύτερο σημείο στο οποίο ασκεί κριτική ο Λένι στον Κάουτσκι είναι σχετικά με το σχήμα του υπερ-υπεριαλισμού ή ultra-υπεριαλισμού. Ο Κάουτσκι υποστήριζε, παραβλέποντα την πραγματικότητα της ενδοαστικές, ενδο-υμπεριαλιστικές αντιθέσεις, ότι η ultra υμπεριαλισμου ο καουτσκι υποστηριζε παραβλεποντα την πραγματικοτητα τι ενδοαστικε ενδοιπεριαλιστικε αντιθεσει οτι η εξελιξη του καπιταλισμού θα ήταν τέτοια, όπου θα πάμε σε ένα τελικά διεθνέ σύστημα, χωρί αντιθέσει και όλα θα εξελίσσονται ομαλά. Το λέω με έναν απλό τρόπο. Και ο Λένιν ακριβώ του κάνει κριτική σε αυτό το σημείο. Προφανώ δεν έχει επαληθευτεί και ούτε πρόκειται να επαληθευτεί, κατά τη γνώμη μου, ε, ούτε στο μέλλον ο Κάουτσκι. Οι αντιθέσει ανάμεσα στα, ε, στα κεφάλαια, τα εθνικά κεφάλαια εντό ή εκτό εισαγωγικών, είναι πάντοτε υπαρκτέ και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε μια ομογενοποιημένη σούπα. Ε, και το τρίτο ζήτημα στο οποίο ασκεί κριτική έχει να κάνει με την αξιολόγηση της ισχύω των χωρών. Και λέει το εξής, επειδή ο Κάουτσκι στον ορισμό του έλεγε ότι ο υπεριαλισμό είναι η τάση κάθε έθνο να προσαρτά εδάφη αγροτικά, απαντάει ο, ο Λένιν στον Κάουτσκι ως εξή. Ε, το ουσιαστικό για τον υπεριαλισμό είναι ο ανταγωνισμό μερικών μεγάλων, δυνα, μερικών μεγάλων δυνάμεων. Το τονίζω που τίνουν προ την ηγεμονία. Δηλαδή, το άραπαγμα εδαφών όχι τόσο άμεσα για τον εαυτό του, όσο για την εξασθένιση του αντιπάλου και την υπόσκαψη της ηγεμονίας του. Δεν ξέρω αν έγινε σαφέ η διαφοροποίησή του. Να το πω ξανά. Ο Κάουτσκι μιλάει στον ορισμό του για όλα τα κράτη που παρουσιάζουν αυτή την τάση. Ο Λένιν κάνει το διαχωρισμό και λέει ότι αυτό, ο, η προσάρτηση εδαφών αφορά μόνο μερικές μεγάλες δυνάμεις. Είναι πολύ κρίσιμη σημασία η παρατήρηση. Τώρα, Αυτά ε, χοντρικά ε, για, το, για το έργο του Λένιν. Να κάνουμε μια αναφορά, πηγαίνοντα και στο σήμερα για να μην μείνουμε απλά σε μια ακαδημαϊκή ανάγνωση, ε, να πάμε στο σήμερα για τα χαρακτηριστικά του σημερινού υπεριαλισμού. Τα όσα θα αναφέρω δεν σημαίνει ότι απαραίτητα είναι τα μοναδικά, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα είναι όλα νέα, υπάρχουν και νέα και παλιά χαρακτηριστικά, και δεν σημαίνει ότι ο τρόπος που θα τα αναφέρω είναι με σειρά αξιολόγηση. Ξεκινάω από το εξή για να δούμε έτσι με έναν πάλι ας πούμε γλαφυρό τρόπο για να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει ημπεριαλισμό σήμερα και μετά θα πάμε και στα χαρακτηριστικά του. Πριν από λίγα χρόνια εκδόθηκε ένα βιβλίο γραμμένο από τον Τζον Πέρκινς. Ο Τζον Πέρκινς ε, ο ίδιος αποκάλυψε ότι ήταν ε, ε, οικονομικός δολοφόνος. Πρόκειται για έναν χαρακτηρισμό που χρησιμοποιείται στους κούλπους της CIA. Οι οικονομικοί δολοφόνοι είναι άνθρωποι που αναλαμβάνουν συγκεκριμένο ρόλο να παίξουν σε χώρε εκτό Αμερική και να κατευθύνουν πολιτικά και οικονομικά τα πράγματα. Με οποιονδήποτε τρόπο είναι θεμητό ή αθέμητο. Ο Πέρκιν, δεν ξέρω, μάλλον σε μια έκρηξη συνείδηση, ε, αποκάλυψε αυτό το ρόλο που υπάρχει και κανένα δεν το αμφισβήτησε κιόλα. Γράφει λοιπόν στο βιβλίο του η εξομολόγηση ενό οικονομικού δολοφόνου το εξή. Μόλις ένας νέος πρόεδρος ανέβει στην εξουσία σε μια υποανάπτυκτη χώρα, δέχεται την επίσκεψη ενός οικονομικού εκτελεστή και η συνάντηση εξελίσσεται κάπως έτσι. Ο οικονομικός εκτελεστής βάζει το χέρι του στην αριστερή τσέπη και λέει «Κύριε Πρόεδρε, στην τσέπη αυτή έχω 2 εκατομμύρια δολάρια για εσάς και την οικογένειά σας, αν δεχτείτε να παίξετε το παιχνίδι μας». Μετά βάζει το χέρι του στη δεξιά του τσέπη και λέει «Εδώ έχω ένα όπλο, ...και μια σφαίρα με το όνομά σας αν δεν παίξετε το παιχνίδι. Σκεφτείτε καλά τι θα κάνετε και να έχετε υπόψη τι συνέβη σε όσους αρνήθηκαν. Αυτό δίνει, αν θέλετε, ένα περίγραμμα με τον πιο συμπυκνωμένο τρόπο... ...για το τι σημαίνει σήμερα λειτουργία του υπεριαλισμού και των υπεριαλιστικών κρατών. Να πάμε τώρα έτσι λίγο σε πιο θεωρητικά ζητήματα για να περιγράψουμε αυτό που βιώνουμε σήμερα. Ε, ένα χαρακτηριστικό δεν είναι σημερινό... Είναι ένα εγγενέ χαρακτηριστικό του καπιταλισμού, όχι μόνο του σημερινού του σταδίου, είναι η αδυναμία, η αδυναμία του να αντιμετωπίσει την πτωτική ε, τάση του ποσοστού κέρδου. Θυμίζω για όσου δεν θυμώνται, το ποσοστό κέρδο είναι ένα κλάσμα. Το οποίο στον αριθμητή του έχει την υπεραξία, δηλαδή το απλήρωτο μέρο τη εργασία του εργάτη, και στον παρονομαστή του αποτελείται από ένα άθροισμα που είναι το μεταβλητό και σταθερό κεφάλαιο. Το λέω πολύ απλά. Ε, αποτελείται δηλαδή από ένα άθροισμα που αφορά τους μισθούς του εργάτη και τα έξοδα για τη συντήρηση των μηχανών, την ανανέωση κτλ. Το λέω πολύ χοντρικά. Αυτό το κλάσμα, αυτό το κλάσμα γιατί μας αφορά, γιατί δείχνει τη σχέση ανάμεσα στα κέρδη και τα έξοδα. Πάλι το λέω χοντρικά. Ε, η, η τάση που είχε περιγράψει ο Μάρξ ο στο κεφάλαιο είναι ότι αυτό το κλάσμα, το ποσοστό κέρδους, έχει την τάση να πέφτει. Δεν πέφτει συνέχεια. Υπάρχουν και αντίρροπες δυνάμεις που το τραβάνε. Αλλά η τάση είναι η πτωτική. Στο... Στην μεταπολεμική Ευρώπη και γενικά στο μεταπολεμικό κόσμο, δηλαδή μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο καπιταλισμός γνώρισε μια άνθηση που συνοδεύτηκε και από τον λεγόμενο, τον περίφημο και ενσιανό τρόπο διαχείρισης. Το ποσοστό κέρδος λοιπόν πήγαινε καλά. Μέχρι που έσκασε το 1973 η λεγόμενη πετρελαϊκή κρίση, όπου παρουσιάζονται τα πρώτα σημάδια σοβαρής πτώσης του ποσοστού κέρδους. Από τότε λοιπόν έχει εισέλθει σε μια μακροχρόνια κρίση ο καπιταλισμός, άρα ο υπεριαλισμός αφού σε αυτό το στάδιο είμαστε, όπου λισοδός προσπαθούν το ποσοστό κέρδους να το κρατήσουν σε υψηλά επίπεδα. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό το πράγμα ακριβώς του δυσκολεύει και είναι σημείο κλειδί, η πτωτική τάση, η πτώση μάλλον του ποσοστού κέρδους είναι σημείο κλειδί και για τις κρίσεις. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει με την επικράτηση στα, μετά το 1973 ενός νέου τρόπου διαχείρισης, του, του νεοφιλελεύθερου μοντέλου. Ε, μετά, την, μετά τον πόλεμο στην Ευρώπη, κυρίως στην Ευρώπη αλλά όχι μόνο, επικράτησε ε, το εκενσιανό μοντέλο ή όπω λένε το κράτο πρόνοια. Βάλτε το σε πολλά εισαγωγικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει ε, η ανθρωπότητα είδε ένα νέο τρόπο διαχείριση που καλυτέρευσε οπωσδήποτε τη ζωή των εργαζομένων. Α, η, ο, η λόγη επικράτηση αυτού του τρόπου διαχείριση είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Δεν απαντιέται με τη μία. Είναι μία σειρά από παραμέτρων που εξηγεί την επικράτησή του. Το ένα είναι ότι θα έπρεπε να συγκεντρωθούν κεφάλαια στην μεταπολεμική Ευρώπη που σε εκείνη τη φάση είχαν την αδυναμία να το κάνουν τα ιδιωτικά κεφάλαια, αλλά μπορούσαν να το κάνουν όμως τα κρατικά κεφάλαια. Άρα αυτό έδινε ένα υπέρτερο εντό εισαγωγικών ρόλο στο κράτος. Το δεύτερο είναι ότι υπήρχε ένα πολιτικό παράδειγμα, το οποίο λεγόταν Σοβιετική Ένωση. Ανεξάρτητα από την γνώμη που έχει κάποιο για τη Σοβιετική Ένωση και τις υπόλοιπες σοσιαλιστικές χώρες, είναι άλλη στάξη συζήτηση, Οπωσδήποτε ένα παράδειγμα που έπρεπε να απαντηθεί πολιτικά από το αντίπαλο δυτικό στρατοπέδο. Και ως ένα βαθμό, σε μεγάλο βαθμό κατά τη γνώμη μου, η θέσπιση του κράτους πρόνοιας ε, ήτανε, ε, είχε από πίσω του ακριβώς αυτό το λόγο. Το τρίτο ήταν ότι υπήρχε πολύ σοβαρό εργατικό κίνημα που διεκδικούσε και μέσω των διεκδικήσεων αυτού του εργατικού κινήματος ε, μπόρεσαν να υπάρξουν κατακτήσεις. Άρα, αναφέρω εγώ πρόχειρα τώρα τρεις παράγοντες που εξηγούν την επικράτηση αυτού του μοντέλου. Το 1973, με την πρώτη σοβαρή μεταπολεμική κρίση, με την λεγόμενη πετρελαϊκή κρίση, τα παιδιά του Σικάγου, που στην, στο μεσοδιάστημα αυτό παρήγαγαν θεωρία, ε, εννοώ για το χάγε και, και τους λοιπούς, το φρίντεμα και τους λοιπούς νεοφιλελεύθερους, παρήγαγαν θεωρία, έρχονται στο προσκήνιο και πια παίρνουν την εκδίκησή τους με έναν τρόπο επικρατούν παντ παντού και στις κρατικές πολιτικές και στα πανεπιστήμια επικρατεί αυτό το νέο μοντέλο διαχείρισης που το γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα. Μάλιστα ε, η πρώτη χώρα που εφαρμόστηκε συστηματικά και μεθοδικά ήταν η χιλή του Πίνοσετ και ακολούθησε βεβαίως η Θάτσερ και ο ε, Ρίγκαν. Το τρίτο χαρακτηριστικό τη σημερινή φάσης έχει να κάνει με την οργάνωση της παραγωγής. Αυτό που είδαμε στις αρχές του 20ου αιώνα όσο οργάνωσε οργάνωση της παραγωγής μέσα στη βιομηχανία, ονομάστηκε πήρε την, την ονομασία τελειορισμός και φορντισμός. Πολύ περιληπτικά το λέω, αυτό αφορούσε διαδικασίες της παραγωγής που επιτάχυναν την παραγωγή, έβγαζαν στην άκρη της περιττής κινήσεις την αλυσίδα παραγωγής και διαμορφωνόταν μια αλυσίδα παραγωγής που παρήγαγε το προϊόν από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο Τέιλορ, για παράδειγμα, ο οποίος ήταν δεν ήταν ε, ε, εργοδότης, ε, συνιστούσε στα ίδια τα αφεντικά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κάνουν τι κινήσει οι εργάτε στην αλυσίδα παραγωγή για να γλιτώσουν χρόνο. Είναι πολύ χαρακτηριστική η ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν, η μοντέρνη καιρή, που μέσα από το αξεπέραστο χιούμορ του Τσάπλιν μπορεί κάποιο να δει ακριβώ εκείνη την οργάνωση τη παραγωγή. Αυτό σιγά σιγά, ε, σε, ε, τουλάχιστον σε, ορισμέ, σε, σε ορισμένου κλάδου Τη βιομηχανία, κυρίω την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία παραγωγή ηλεκτρικών προϊόντων, αφήνει τη θέση του αυτό που σήμερα ονομάζεται το γιοτισμό. Ο το γιοτισμό δεν είναι η κατάργηση των προηγούμενων ε, οργανώσεων παραγωγή, δηλαδή του φορτισμού και του τελείωρισμού, είναι η μερική του άρση. Να πω όμως μερικά χαρακτηριστικά. Προφανώ ονομάστηκε το γιοτισμό γιατί ε, πειραματικά εφαρμόστηκε καταρχάς στα εργοστάσια της Toyota στην Ιαπωνία. Ε, εξακολουθούν και επιδιώκουν να βρουν τις κινήσεις εκείνες στην αλυσίδα παραγωγής που ελαχιστοποιούν το, το κόστος και τον χρόνο παραγωγής ενός προϊόντος. Αυτό μένει κοινό. Αλλά τι κάνουν, δίνουν μια σχετική αυτονομία στις ομάδες εργασίας. Δηλαδή, δίνουν το δικαίωμα μέσα, μέσα στο, μέσα εργοστάσιο στους εργάτες να συνεδριάζουν και να τους λένε θέλουμε να συζητήσουμε το τάδε πρόβλημα. Παράδειγμα, η τάδε μηχανή είναι ελαττωματική, ε, έχουμε, ε, θέλουμε χρόνο για να την αλλάξουμε, δεν μπορούμε τώρα άμεσα, πρέπει να σκεφτείτε τρόπους με τους οποίους θα κερδίσουμε τέλος πάντων χρόνο. Και βάζουν στο παιχνίδι ουσιαστικά, μέσα, μέσα στο παιχνίδι και την εργατική τάξη, δίνοντάς της μια επίφαση δημοκρατίας ότι η ίδια διαχειρίζεται τα θέματα του εργοστασίου, αλλά στην ουσία την κάνουν ε, συμμέτοχη στην, ε, στην προσπάθεια απόσπασης όλο και μεγαλύτερης υπεραξίας. Ή ακόμα, ε, ενώ η φορντική αλυσίδα προέβλεπε την παραγωγή ενός προϊόντος από την αρχή μέχρι το τέλος, ξέρετε ίσως τα χιουμοριστικά που μπαίνει η Αγιά Ελλάδα και βγαίνει η αγελαδα και κατευθείαν, τώρα αυτό εν μέρει έχει αλλάξει. Εάν, για παράδειγμα, στην παραγωγή ενός κινητού τηλεφώνου θεωρείται πιο οικονομικό να παράγεται αλλού το λογισμικό, αλλού ξέρω εγώ το κάλυμα του κινητού και αλλού ο μηχανισμός του, το κάνουν σε διαφορετικά σημεία παραγωγής. Και στη συνέχεια γίνεται συναρμολόγηση σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Ή ακόμα, είναι πολύ ενδιαφέρον κάπου το διάβαζα, όχι πολύ πρόσφατα, ε, στο, στην προσπάθεια να ελέγξουν κάποιες ε, επιχειρήσεις, την παραγωγή του και να μην έχουν υπερπαραγωγή και να του μένει στόκ, κάνουν το εξή: το έχει κάνει Μπένετον αυτό. Είναι συνδεδεμένα online με την κεντρική, τα, τα καταστήματα τη, με την κεντρική διοίκηση, και ανά πάσα στιγμή βλέπουν την κίνηση των προϊόντων. Ποιο προϊόν κινείται και ποιο όχι. Αυτό στη συνέχεια επιστρέφει στην παραγωγή. Οπότε, αν κάποιο προϊόν κινείται πάρα πολύ, παράγουν σε αυτό. Αν κάποιο όχι, σταματάνε να παράγουν ή το επιβραδύνουν, εν πάση περιπτώσει. Ε, το άλλο που έχει να κάνει, δεν είναι χαρακτηριστικό αν και συχνά παρουσιάζεται ως τέτοιο, είναι η λειτουργία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το λέω γιατί πολλές φορές η κρίση του 2008 ε, συνδέεται με τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού τομέα και την, ε, λειτουργία, με τη ε, δημιουργία ε, χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Μην μπούμε όμως σε αυτή τη συζήτηση γιατί η κρίση δεν εξηγείται έτσι. Άλλο θέλω να πω, θέλω να πω ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας, δεν, η, η λειτουργία του και η, ο τρόπος και ο βαθμός που διεισδύει μέσα στην οικονομία δεν είναι κάτι κενοφανές. Εμφανίζεται πάντοτε σε μια ανωδική πορεία πάντοτε πριν από τις κρίσεις. Και η κρίση του 2008 που είναι μέσα στο στάδιο του υπεριαλισμού δεν είναι η μοναδική που έχει παρουσιάσει ο καπιταλισμός. Άλλα χαρακτηριστικά ε, στη σύγχρονη φάση του υπεριαλισμού είναι η τεράστια συγκέντρωση, άλλο χαρακτηριστικό είναι η τεράστια συγκέντρωση πλούτου. Ακούστε εδώ τα στοιχεία είναι κατά τη γνώμη μου συγκλονιστικά. Ε, σήμερα το 10% του παγκόσμιου πληθυ, του πληθυσμού, συγγνώμη, στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, το 10% συγκεντρώνει το 60% του πλούτου. Και από αυτό, το 1%, το πλουσιότερο 1%, συγκεντρώνει το 30% του πλούτου. Άλλος, ε, άλλο φαινόμενο το οποίο έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις μέσα στο πλαίσιο του υπεριαλισμού είναι η αύξηση του παγκόσμιου χρέους. Το συνολικό σήμερα παγκόσμιο χρέος, και αυτό είναι το νούμερο συγκλονιστικό, τραπεζών, νοικοκυριών, εταιριών και κρατών, αυξήθηκε από την αρχή της κρίσης του 2008 κατά 57 τρισεκατομμύρια δολάρια. 57 τρισεκατομμύρια δολάρια σημαίνει τρεις φορές το παγκόσμιο ΑΕΠ. Το νούμερο είναι οι λιγκιώδες. Ε, άλλο χαρακτηριστικό έχει να κάνει με τους πολέμους, όπου πολλοί, υποστηρίζουν, πολλοί μελετητές, ίσως όχι άδικα, υποστηρίζουν ότι βρισκόμαστε στον προθάλαμο ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου, γιατί πλέον οι αιστείες είναι τόσες πολλέ και τόσα πολλά τα εμπλεκόμενα μέρη που οδηγούν σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Ε, ή ακόμα χαρακτηριστικά που δεν είναι ούτε, ούτε νέα αλλά παίρνουν νέες διαστάσεις είναι η όξυνση των ενδο, ενδο, ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων, πράγμα που συνδέεται προφανώς με τη διαξαγωγή των πολέμων. Νομίζω ότι στη σημερινή φάση η διαμάχη που υπάρχει η οικονομική ή πολιτική ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, πολιτικη αναμεσα σε μεγαλες δυναμεις οπως οι ηνωμενες η Κίνα, η Ρωσία, η Γαλλία Γε... κτλ., δείχνουν αυτή την όξυνση, αλλά ταυτόχρονα με αυτή την όξυνση έχουμε και άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στους πιο ισχυρούς και στους λιγότερο ισχυρούς ή ανίσχυρούς παίκτες. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση νομίζω ότι είναι ο Ευρωπαϊκός Νότος. Η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία. Ε, έχει υπολογιστεί ότι τα ελλείμματα αυτά, αυτών των χωρών ισούνται ακριβώς με τα, με τα πλεονάσματα της Γερμανίας. Τελειώνω το εξή. Ε, υπάρχουν κατά καιρού διάφορες προσπάθειες που επιχειρούν να μας πούνε ότι πλέον το στάδιο του υπεριαλισμού το έχουμε υπερβεί. Βρισκόμαστε σε ένα νέο στάδιο. Θα αναφέρω τις δύο, δύο πιο σημαντικές, υπάρχουν και άλλες. Η μία έχει να κάνει με τις θεωρίες, τις λεγόμενες θεωρίες της παγκοσμιοποίησης που εμφανίστηκαν περίπου πριν από 15 με 20 χρόνια. Ποιοι ήταν οι κεντρικοί άξονες αυτών των θεωριών. Έλεγαν τα εξή. Πρώτον, ότι οι νέε τεχνολογίε είναι αυτέ οι οποίε μα δημιουργούν το παγκόσμιο χωριό. Είναι έκφραση που χρησιμοποιούσαν αυτέ οι παγκοσμιοποιητικέ θεωρίε. Ο δεύτερο άξονα είναι ότι η πολιτική και η οικονομία ερμηνεύονται με όρου αλληλεξάρτηση. Την τονίζω επίτηδε στη λέξη. Το τρίτο είναι ότι το έθνο-κράτο υποχωρεί ε, και ότι αυτό, αν θέλετε, παραπέμπει. Ε, στην θεωρία που λέγαμε του ουλτρα του του και που ε, έβλεπε κατά τη γνώμη του ότι πάμε σε ένα παγκόσμιο καρτέλ όπου δεν θα υπάρχουν πια αντιθέσεις. Συγγενεύει πάρα πολύ με αυτό. Το τέταρτο ότι η παγκοσμιοποίηση αποτελεί μια νέα κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα που δεν είχαμε δει παρόμοιά τη. Και τέλος μιλάνε για την απόλυτη κυριαρχία των πολυεθνικών ε, οι οποίες... Ε, επιδρούν στη ζωή μας από τα ζητήματα του πολιτισμού μέχρι και της οικονομίας, παραβλέποντας όμως τη στενή του σχέση με τα κράτη. Γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει ότι αυτό δεν είναι λάθος, σωστά δεν είναι λάθος, αλλά είναι λυπές. Η δεύτερη, το δεύτερο, η δεύτερη απόπειρα, σοβαρή, βάλτε ένα ερωτηματικό, που παρουσιάστηκε πριν από μερικά χρόνια, είναι από τους Χάρτ και Νέγκρι. Ο Νέγκρι να, να θυμίσω ότι ήταν εμπλεκόμενος και με τις ερυθρές ταξιαρχίες στην Ιταλία, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, το αναφέρω έτσι, δεν το λέω προβοκα, προβοκατόρικα. Λοιπόν, ε, το βιβλίο που γράψανε ε, είχε τον τίτλο «Η Αυτοκρατορία» και μεταφράστηκε και στα ελληνικά. Σε πολύ, μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό, κατά την ταπεινή μου άποψη, το βιβλίο είναι μια απολογία του υπεριαλισμού. Θα το ζήλευαν δηλαδή πολύ και δεν είναι τυχαίο ότι μνημονεύτηκε ε, από πάρα πολύ μεγάλα συγκροτήματα του τύπου, παγκόσμια. Ε, για να σας δώσω το στίγμα τώρα της ε, δικής του σκέψης, των Χάρτ και το θα διαβάζω τα, με τα δικά τους λόγια τι ακριβώς εννοούν με την αυτοκρατερία. Λέ, λένε λοιπόν, αντίθετα από τον υπεριαλισμό, η αυτοκρατορία δεν εγκαθίστα κάποιο εδαφικό κέντρο εξουσίας, ούτε εξαρτάται ούτε α, α, εξαρτάται από αμετακίνητα σύνορα και φραγμούς. Είναι ένας αποκεντρωμένος και από αποαπεδαφικοποιητικός μηχανισμός που σταδιακά ενσωματώνει ολόκληρο τον πλανήτη στα ανοιχτά επεκτηνόμενα σύνορά του. Τα διακεκριμένα εθνικά χρώματα του υπεριαλιστικού χάρτη έχουν αναμειχθεί και έχουν φτιάξει το αυτοκρατορικό ουράνιο τόξο. Και αυτό κατά τη γνώμη μου έχει πάρα πολύ στενή συγγένεια με τη θεωρία του Κάουτσκι. Λοιπόν, ε, τελειώνουμε κάπου εδώ, στο σκελετό που έχετε πάρει στα χέρια σας. Επίτηδες έχω αφήσει ορισμένα θέματα προς συζήτηση και γιατί νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον, αλλά δεν θα ήταν ίσω και σωστό από την πλευρά μου να τα θέξω εισηγητικά. Ε, νομίζω ότι είναι ευνόητο για ποιους λόγους, μπορούμε όμως να τα κουβεντιάσουμε ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα θέλετε.